από Γερμανία είμαστε εδώ πέρα λίγο και φέτος μετά από 40 χρόνια έμεινα εδώ στο, στο ξηροπόταμο να δω τα, τα παλιά, ας πούμε. Πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εσείς πώς περνάτε σήμερα? Καλούτσικα, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ ωραία. Δεν έχετε ξανάρθει? Φορεύουμε, ναι, από εδώ είμαι. Έχεις την κι άλλα, φαντάζομαι κι άλλες χρονιές. Ναι, πάντα κάθε χρονιά, όλες παρέα. Ναι. Φέτος μαζέψαμε πάρα πολύ κόσμο, παρόλο την κρίση και έτσι, και ήταν πολύ ωραία γιατί διασκεδάζει ο κόσμος με αυτές τις μέρες. Τα έθιμα διατηρούνται από την αρχαιότητα. Έτσι, είναι ένα έθιμο το οποίο κάνει τον κόσμο να νιώθει λίγο ευφροσύνη, λίγο χαρά, λίγο ευτυχία. Ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, τα έθιμα του δεκαημέρου λίγο πολύ τα ξέρετε όλοι. Ελπίζουμε να συνεχιστούν για πάντα. Μπορεί να είναι λίγο κρίση, φτώχεια, αλλά καλά περνάμε. Δόξα τω Θεώ. Αυτή τη μέρα είναι για να περάσουμε καλά. Η εκδήλωση σήμερα ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη, όπως είδατε. Είχε μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Ο σύλλογός μας, όσο πάει και αυξάνει τα μέλη του, από παιδάκια μικρά 3-4 ετών μέχρι 40 και 50 ετών άτομα συμμετέχουν. Πήγε πολύ καλά, παρόλο το κρύο είμαστε εδώ. Εγώ έμεινα στη Γερμανία 32 χρόνια, αλλά δεν άλλαξανε καθόλου. Όπως τα ξέρω, έτσι είναι και καλύτερα, μπορεί να σου πω. Σας βλέπω ενθουσιασμένη σήμερα, μα όσο βλέπετε, τι σας συγκίνησε τόσο πολύ? Τι μας συγκίνησε, λέω, να ήταν τα νιάτα δυο φορές, τα γερατιά καμία. Αυτό είναι προσφορά από το Εκπαιδευτικό Σύλλογο Ξηροποτάμου. Σήμερα η παράδοση λέει να προσφέρουμε άφθονο κρασί και γίδα βραστή για όλο τον κόσμο δωρεάν. Αυτό λέει η παράδοση του Ξηροποτάμου. Όλος ο κόσμος πιστεύω ότι έμεινε ευχαριστημένος διότι είχαμε άφθονο πράγμα. Είναι το τελευταίο καζάνι αυτό που τελειώνει και πιστεύω μείναν όλοι ευχαριστημένοι.